Καλησπέρα. Καλώς τη χαρά. Θα ξεκινήσω, Στέλιος. Ναι. Λοιπόν, πας σε μια έκθεση αυτοκινήτων πειραγμένων. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν έφερες. Τι να φέρει, δηλαδή. Τι θέλει μια... να φέρει, θέλει να φέρει μια ρόδα μαζί της. Ναι. Τι να κάνει. Μια ρόδα καπέλο. μια μπαταρία αυτοκινήτου τσάντα. Α. Ένα καθρεφτάκι. Σχολαρίκι. Μια εξάτμιση, να κρέμεται. Ναι, μα δεν είπα. Ένα μπουζί, κάτι να παραπέμπει, ρε παιδί, με εκεί που πας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο look. Καθημερινό. Εύκολο, που σου πάει πάρα πολύ. Έχει μια ωραία ησυχία, που βασικά μπορείς να πας όπου θέλεις με αυτό το look. Mm-hmm. Δηλαδή και η έκθεση αυτοκίνητου δεν έχει κάποιον dress code. Κάτι πιο άνετο για το περπάτημα. Εγώ αυτό. Τρέχεις και εσύ με αυτά. Θεωρώ χαλαρό. Δηλαδή δεν είναι πολύ ψηλό το τακούνι. Ναι. Θα πάω εκεί απλά να κάνω τη βόλτα μου, να τα δω. Δηλαδή δεν θα κάνω και κάτι τρελό. Θα στέκομαι. Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή θα είσαι εκεί. Ορίστε. Πόσες ώρες θα είσαι εκεί. Δεν θα κάτσουμε 2-3 ώρες, θα καθίσουμε. Θα καθίσετε. Αλλά το βράδυ δεν κάθεσαι και στο κλαμπ έξω 10 ώρες με τα ψηλά. Κάθεσαι. Τι μία παρατήρηση. Ναι, αλλά είσαι ξεκουραστή όλη μέρα. Ξεκούραστη θα πάω, βόλτα κάνω. Θα κοιμάται όλη μέρα. Τα αυτοκίνητα. Έτσι, απλά. Εντάξει. Στο κλαμπ βέβαια στέκεσαι σε ένα μέρος και κουνιέσαι λίγο. Δεν αλωνίζεις όλο το κλαμπ. Δεν την έχεις δει τη χαρατινή τις νύχτες. Τι είναι. Μπορεί να αλωνίζει γύρω-γύρω. Και η Νικόλα από πίσω τρέχει με τα τακούνια. Όχι, έχω δουλέψει και υποδοχή και μπαρ που είχα όλο το βράδυ τα ψηλά. Όχι, εντάξει, τα παμπούτσια αυτά είναι από το απόγευμα και μετά μια χαρά που να τα βάλεις. Με το look ταιριάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορείς να πας σε μια έκθεση αυτοκινήτου. Μια χαρά. Είναι και ολοκληρωμένη η εικόνα σου. Νομίζω είναι και πιο ωραία που έχεις φέρει ως τώρα και σου ταιριάζει και πολύ. Γυαλιά θα ήθελα επειδή είναι μέρα. Ναι, το σκέφτηκα να βάλω κάτι κοκάλινα λευκά, αλλά μετά δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ένα γυαλί θα το ήθελα να το δω. Η τσάντα θα προτιμούσα να είναι λίγο μεγαλύτερη. Να κάνει λίγο πιο all day η τσάντα και να μην είναι τόσο μικρή. Όχι ότι αυτή δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και τα παπούτσια θα προτιμούσα να έχουν λίγο πιο χοντρό τακούνι ή να είναι sneaker για να το χαλαρώσουν ακόμη περισσότερο. Αλλά του πάει το τακούνι σε αυτήν την εικόνα, είσαι ok. Είναι μια ωραία, εύκολη εικόνα. Και τα λοιπά. Δεν είναι κάποια πρόταση που δεν έχουμε δει, αλλά εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Δημήτρη. Θέλω να κατεβάσει λίγο το παντελόνι. Αυτά τα παντελόνια δεν είναι φτιαγμένα να τα ανεβάσετε τόσο ψηλά. Να το κατεβάσω κι άλλο. Ακριβώς. Γιατί σε πιέζει, ανεβαίνει, σε ενοχλεί και δεν είναι και ωραίο. Δεν είναι φτιαγμένα για να είναι ψηλό μέσα, είναι για normal. Κοίταξε, το τακούνι που φοράς είναι ok, μ' αρέσει. Το παντελόνι μ' αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η τσάντα καθόλου για εκεί και δεν μου αρέσει που είναι άδεια. Δεν θα ήθελα να έχει χρυσή αλυσίδα για την ώρα που πας και για το σκοπό που πας. Δεν μου αρέσει ο κορσές. Μου είναι πολύ σκληρό το ύφασμα σε σχέση με το παντελόνι, το σακάκι και το εσώρουχο που φαίνεται λίγο. Θα μπορούσε να βάλεις ένα tank top, θα μπορούσε να βάλεις ένα crop μπλουζάκι. Όπως και το σακάκι για αυτό που πας εκεί, νομίζω ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι και ωραίο. Θα ήθελα ένα jacket ή bomber ή jean. Θα το έκανε λίγο πιο casual, πιο ξεκούραστο. Αυτή η εμφάνιση δεν είναι κακή, αλλά είναι για άλλη ώρα, για άλλο σκοπό και όχι εκεί που πας. Όπως και τα μαλλιά σου. Μπορεί να κάνεις δύο πλεξιδάκια μικρά, αλλά τα μαλλιά θα ήθελα να ήταν διαφορετικά. Ίσως να τα έκανες όπως τα έκανε και η Ειρήνη Καζάκη. Λίγο διαφορετικά, λίγο πιο σύγχρονα και πιο cutie. Δηλαδή πιο πολύ βλέπω την Ειρήνη να πηγαίνει εκεί που πας εσύ παρά εσένα. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε και reference η Ειρήνη Καζάκη από τον κύριο Σκουλό. Καταπληκτικό. Ηλιάνα. Χαρά μου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο look που έχεις φέρει. Σου πηγαίνουν πολύ αυτά τα χρώματα. Εμένα μου αρέσει. Δεν είναι ότι κάτι δεν μου ταιριάζει συγκεκριμένα. Σίγουρα θα μπορούσε να αναβαθμίσει αυτό το look με διάφορους τρόπους. Και με άλλα παπούτσια και με άλλη τσάντα. Αλλά όντως και αυτά ταιριάζουν που φοράς. Δηλαδή και το σακάκι μου αρέσει και το τζιντζάκι θα το έβλεπα. Και σε άλλη φύση θα έβλεπα αυτό το σακάκι που φοράς, γιατί το κάνει λίγο πιο βραδινό, να το φέρεις λίγο πιο πολύ προς το απόγευμα. Και το κολλιέ, δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου και θα μπορούσε να φορέσει ένα πιο κοντά στο λαιμό σου, αλλά ούτε αυτό μου φαίνεται λάθος. Δηλαδή αυτή είναι μια εικόνα που σου ταιριάζει πάρα πολύ και προφανώς είναι και ένα look που φοράς στην καθημερινότητά σου και γι' αυτό το υποστηρίζεις και τόσο πολύ. Επίσης, εμένα τα μαλλιά σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Κοίτα, είναι ωραίο basic look, basic look και μπορείς να πας όπου θες. Ευχαριστώ πολύ. Σε θέλω ψύχρεμη. 7,2. Τέλεια. Για σκέψτε το 4,3. Από το 4, ναι, άνοδος. 7,2. Άνοδος. 7,2. Ευχαριστώ πολύ.